Αχ, πας να μαγειρέψεις. Πάω να μαγειρέψω γιατί σήμερα θα μαγειρέψω. Α, Μάρη, εδώ είσαι. Τι ωραία, τι καλά. Γιατί σήμερα χαίρομαι όταν σε βλέπω. Γιατί μου δίνεις και πάρα πολύ ωραίες συμβουλές εσύ, ρε παιδί μου. Είσαι πολύ καλός διατροφολόγος. Δες η Μάρια να σου πω κάτι. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά. Έχω τυμπανισμούς. Ναι. Τι μου συμβαίνει, θα μου φτιάξει μια διατροφή? Θα σου φτιάξω ό,τι χρειαστείς. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή δεν ξέρω. Ενώ προσέχω πάρα πολύ διατροφή μου, έχω κάτι τυμπανισμούς και μου παίρνουν τα παντελόνια. Ναι. Και πολλές κυρίες μπορεί να τα αντιμετωπίζουν αυτό. Με ενδιαφέρει, θα τα πούμε μετά. Βέβαια. Αλλά σήμερα θα φτιάξουμε κάτι καταπληκτικό. Έχω ενθουσιαστεί. Ερωτευτικό. Βασιλόπιτα χωρίς ζάχαρη. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, vegan? Γιατί εσύ μου είσαι μέτρη. Αποκλειστικά, αυτά. Αποκλειστικά. Θα είναι η πιο εύκολη και αγνή βασιλόπιτα που έχουμε φτιάξει ποτέ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά μας, παρακαλώ, να μας τα πείτε. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται, γιατί είναι πολύ εύκολο και γρήγορο. Ωραία. Παρακαλώ. Μισό κιλό δίκοκο αλεύριο λαμπείο, ένα φακελάκι baking powder Lakers, μία κοφτεία του γλυκού σόδα, δύο υγεία, θα αναλύσουμε την αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ξέρω καν. Δύο τρίτα του ποτηριού ελαιόλαδο, ένα ποτήρι χυμό μανταρίνι, μία συσκευασία σιρόπι αγάβης Nature's Green, μισή συσκευασία μαύρες σταφίδες ολαμπείο, μία κοφτεία του γλυκού τριμμένη κανέλα ολαμπείο, καρύδα τριμμένη ολαμπείο. Αυτά. Έχουμε κι άλλα. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι. Ήδη μου φαίνονται αρκετά και την συνταγή με το βίντεο στο εμβολος.gr. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Ναι, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια λεκανίτσα, μια σπάτουλα σιλικόνης και ένα ταψί. Γιατί σιλικόνης και όχι και εγώ, ότι είναι. Την ξύλινη. Ναι. Αυτή ναι. Ανακατεύει ναι. Καλύτερα και μπορεί να πάρει όλο το υλικό. Θα βάλουμε το αλεύρι μας. Ποιο αλεύρι είναι αυτό? Το δίκοκο. Είναι το δίκοκο σιτάρι, το έχουμε ξαναπεί, που είναι πολύ χαμηλής γλουτένης, είναι πολύ εύπεπτο. Μου έδωσε και κάτι ζυμαρικά από δίκοκο σιτάρι. Ήταν πολύ ωραία. Σου άρεσαν, ναι, και δεν με πρίξανε. Ωραία. Αυτή έχει γλουτένη για το αυτό. Ναι. Θα βάλουμε μια συσκευασία baking powder. Ωραία. Μια κουταλιά του γλυκού σόδα. Ωραία. Την κανέλα. Mm-hmm. Και τις σταφίδες μας, μια συσκευασία. Α, βάζουμε και τις σταφίδες μέσα. Ναι. Ωραία. Οι σταφίδες του πάνε πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει η βασιλόπιτα με σταφίδες. Θα ανακατέψουμε όλα αυτά να πάνε παντού. Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε μίξερ. Όχι, τίποτα. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί δεν έχουμε ζάχαρη. Καλέ, προσέξτε λίγο εδώ τηλεθεατρίες μου. Αυτό είναι φανταστικό, βασιλόπιτα χωρίς ζάχαρη. Θα τη δοκιμάσω μετά, μην μου λέτε και είναι τίποτα και δεν τρώγεται. Λοιπόν, μετά λοιπόν, θα ρίξουμε το χυμό μανταρίνι, όλα τα υγρά υλικά δηλαδή. Ωραία, ένα χυμό φυσικό μανταρίνι. Ναι, το έχω στείλει εγώ με τα χεράκια μου. Το σιρόπι αγάβης. Για ποιο λόγο βάζουμε αγάβη, Μάρια? Βάζουμε αγάβη γιατί είναι το γλυκαντικό μας μέσο. Είναι η εναλλακτική της ζάχαρης. Είναι ένα προϊόν το οποίο δίνει τη γλυκύτητα που θέλουμε. Πολύ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, το οποίο σημαίνει ότι κάνει και για διαβητικούς. Σωστά. Είναι κατάλληλο. Πάρα πολύ νόστιμο και πιο ελαφρύ. Και να βάλουμε και το λεόλαδο. Σιρόπι αγάβη, λοιπόν. Μπράβο! Γιατί έχω μια φίλη μου η οποία είναι διαβητική και η μητέρα της όλα τα γλυκά που κάνει φανταστικά θα κάνει με αγάβη. Με αγάβη. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι από τον ίδιο κάκτο που βγαίνει και η τεκίλα. Έχει εδώ το Μεξικό. Όχι, δεν με χάσω όμως με την αγάπη. Όχι, δεν με χάσω. Είναι με την τεκίλα, με ένα σφινοπότηρο γίνεται. Όλα αυτά τώρα θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά. Με τη σπάτουλα και έχει βάλει και λαδάκι. Ναι. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Να σου πω, θέλει κάτι. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί βλέπω ότι κάνει μια διαδικασία συγκεκριμένη όπως τα ανακατεύουμε. Πρέπει να σπάσει καλά το αλεύρι μας. Πώς πάει καλά. Το ανακατεύουμε καλά. Αν έχουμε και ένα σύρμα, πάλι κάνει. Και με σύρμα. Αλλά μίξερ δεν χρειάζεται. Όχι, τίποτα. Γιατί θα λιώσει και στα φίδα μετά. Είναι και λόγω της ζάχαρης. Που δεν έχει ζάχαρη, είναι πιο εύκολη η ανάδευση. Αλήθεια. Και η ομογενοποίηση. Ναι. Ανάδευση και ομογενοποίηση. Ναι. Δύσκολες λέξεις. Έχεις τελειώσει η διαιτολογία. Ναι. Εδώ στο. Την Κρήτη. Α, στο ΤΕΗ, κανονικά. Μπράβο. Ωραία. Το έχουμε ανακατέψει, έχουν πάει παντού. Και τώρα με ένα πινέλο θα λαδώσουμε το ταψί για να μας κολλήσει η βασιλόπιτα. Καλά, δεν το πιστεύω να σε βοηθήσω και πολύ μπροστά. Α, πολύ ωραίο. Καλά, είναι έτοιμο το μείγμα μας. Με δύο-τρεις κινήσεις. Πολύ εύκολο, έχω πάθει σοκ. Κατερίνα, είμαι και στη γωνία, είδες τι έχω βάλει. Έχω πάθει πλάκα, τι έχεις βάλει? Έχω βάλει τα γάλατα, είδες που χρησιμοποιούμε όλο γάλατα, καρύδα, φουντουκιού, όλα αυτά. Ναι. Έχουμε όλη τη σειρά της EcoMil με όλα τα φυτικά γάλατα που κυκλοφορούν για να τα δει λίγο και ο κόσμος. Τα αγαπώ αυτά τα προϊόντα που έχετε στο βιοφως. Το τι μπορεί να βρει. Γάλα κοινόα, γάλα. Α, τι ωραία! Και γάλα αμυγδάλου που μου αρέσει πάρα πολύ το αμυγδαλόγαλο. Είναι καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Και μια επιλογή με αυτήν. Λοιπόν, επειδή είναι σχεδόν έτοιμο, θέλω να ξαναδούμε τα υλικά πριν το βάλουμε στο ταψάκι μας. Ναι. Πάμε να δούμε άλλη μία τα υλικά. Νομίζω ότι αξίζει να την κάνετε αυτή τη συνταγή. Μέσα σε τρία λεπτά έχετε φτιάξει βασιλόπιτα. Παρακαλώ. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Μισό κιλό δίκοκο αλεύριο λαμπείο. Ένα φακελάκι baking powder Lakers. Μια κουταλιά του γλυκού σόδα, δύο υγεία, δύο τρίτα του ποτηριού ελαιόλαδο, ένα ποτήρι χυμό μανταρίνι,
μία συσκευασία σιρόπι αγάβη Nature's Green, μισή συσκευασία μαύρο σταφίδε Ολαμπίο, μία κοτολιά του γλυκού τριμμένη κανέλα Ολαμπίο και καρύδα τριμμένη Ολαμπίο. Θα ήθελα να κάνουμε μία ειδική αναφορά στη σόδα. Ωραία. Η σόδα αυτή που χρησιμοποιούμε είναι χωρίς αλουμίνιο, χωρίς γλουτένη, πάρα πολύ υγιεινή και έχει την ιδιότητα να αλκαλοποιεί, να κάνει αλκαλικό το pH του οργανισμού μας, να προστατεύει το ανασωπητικό μας και να μας δίνει ενέργεια και διάθεση όλη την ημέρα. Να τη φάω όλη. Είναι... Εγώ κάθε πρωί που ξυπνάω πίνω ένα ποτήρι νερό και μια κουταλιά του γλυκού σόδα. Αλήθεια, ε? Ναι, ναι, ναι. Αποτοξινώνει, αλκαλοποιεί τον οργανισμό, είναι πάρα πολύ καλό. Wow. Ωραία! Εδώ. Φανταστικά! Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει το λαδάκι μας. Πόση ώρα έχουμε αποθερμάνει το φούρνο? 10 λεπτά και αυτά είναι να αποθερμαθεί. Σε 160 βαθμούς. Αέρα ή... Και τα δύο. Και πάνω κάτω και αέρα. Και πάνω κάτω και αέρα. Δεν θα ψηθεί μια χαρά. Συγγνώμη, αυτό το μείγμα το τρως και έτσι. Διότι δεν έχει μέσα ούτε αυγά ούτε τίποτα. Τίποτα. Συγγνώμη, εγώ λατρεύω να τρώω τα μείγματα πάντα. Για να δω. Και εγώ το έκανα μικρό αυτό. Καλά, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι. 50 λεπτά. Χρειάζεται να την ανοίξουμε, να βάλουμε με τον κρυπίδα ή όχι, θα χαλάσει? Θα το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, για να είμαστε σίγουροι, εκεί στα 45-46 λεπτά, με τον κρυπίδα το τρυπάμε, βλέπουμε αν βγει καθαρή, είναι έτοιμη. Ωραία. Πάμε να δούμε και την προσφορά μας πριν τη δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Να δούμε την προσφορά μας. Όλα αυτά τα υλικά, τα οποία θα μας βγάλουν τουλάχιστον 2 βασιλόπιτες και θα μας μείνει και η σόδα για να τη χρησιμοποιούμε σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, προσφορά της εταιρείας Βιοϊγεία και των καταστημάτων Βιοφως. Όλο το καλάθι μόνο στα 26,80. Για όσους τηλεθεατές καλέσουν αυτή τη στιγμή στο 2,10. Καλά, καταπληκτική προσφορά και απίστευτη συνταγή. Κάθε φορά με ενθουσιάζετε, δεν μπορείτε να έχετε συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε. Είστε μόνο πάρα να πολύ πω καλή. Κάτι ότι στο τέλος αντί να βάλουμε άχνη ζάχαρη, τη χιονίσαμε με τη τριμμένη λοιπόν, καρύδα. Λοιπόν, δοκιμάζω. Καλά, είναι φανταστικό. Και δεν έχει ζάχαρη. Τίποτα. Πώς γίνεται να έρθει σπίτι μου να μαγειρεύει μαζί μου, να μην τρώω ζάχαρες? Μπορείς να πας εσύ, Κατερίνα, με εκεί που δουλεύει ο Νίκος όμως. Θα έρθω εκεί που δουλεύεις. Πού είσαι? Είμαι στο εστιατόριο Ρόσμπαντ, είναι χορτοφαγικό, είναι στο Κολονάκι, σκούφα 40 και ομήρου. Θα σου έρθω οπωσδήποτε. Είσαι καταπληκτικός, Νίκο μου. Πάρα πολύ ωραία συνταγή, έχω ενθουσιαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, ευχαριστώ, Μάρια. Να σε καλά, λοιπόν, Κατερίνα. Να τη φτιάξετε τη βασιλόπιτα αυτή. Ούτε θερμίδες να μην έχετε ενοχές για τίποτα. Ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα.